έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ως προς τη διαδικαστική σας πρόταση για τη δομή του πορίσματος, επιτρέψτε μας να το μελετήσουμε και να απαντήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση ως προς το πώς θα γραφτεί το κείμενο. Να σχολιάσω αυτό που σχολιάζουν ήδη τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την απότομη διακοπή της διαδικασίας, παρότι υπήρχε εμφανώς η ανάγκη κλήσης περαιτέρω μαρτύρων. Νομίζω δεν ήταν σωστή η απόφαση πλειοψηφίας σήμερα, αλλά να μην χάσω χρόνο πάνω σε αυτό. Να κάνω κάποια σχόλια επί της διαδικασίας μέχρι στιγμής, επειδή ήδη κάποιοι συνάδελφοι ήδη ξεκινήσαν και λένε κάποια συμπεράσματα. Ως προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η Εξεταστική Επιτροπή αυτή συστήθηκε για να διερευνήσει αν υπήρχε ένα τρίγωνο διαπλοκής μεταξύ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, των τραπεζών και του πολιτικού συστήματος. Από ό,τι είδαμε από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις καταθέσεις των διοικητών όλων των εμπορικών τραπεζών, μπορεί να υπήρχαν συγκεκριμένες εταιρείες μαζικής επικοινωνίας που να βρίσκονται σε αδυναμία αποπληρωμής δανείων. Και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος να έχει πορισματικά διαγράψει και άλλα θέματα τα οποία μπορεί να προκύπτουν. Όμως τελικά δεν προέκυψε ένα συστημικό θέμα. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η έκθεση των τραπεζών στα μέσα μαζικής επικοινωνίας ήταν ανάλογη του μεγέθους αυτών των εταιριών στην ελληνική οικονομία. Ως προς τους όρους δεν φάνηκε συστημικά να διαφέρουν από τους όρους που όλες εταιρείες αντίστοιχου μεγέθους λαμβάναν την ίδια χρονική στιγμή από τις τράπεζες. Και ως προς τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται, από ό,τι προέκυψε από την κατάθεση του κυρίου διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος, ο μέσος όρος είναι χαμηλότερος του εθνικού μέσου όρου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Διάβαζα πρόσφατα και μια οικονομετρική μελέτη, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό θεωρεί ότι τα προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων και των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Το ίδιο προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αν υπήρχαν υπόγειες διαδρομές, αν σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν συναντήσεις πολιτικών αρχηγών με εκδότες, οι οποίες δεν γίνανε γνωστές ή γίνανε γνωστές μετά και δεν μάθαμε τι ακριβώς συζητήθηκε, μάλλον πρέπει να είσαι μια γάτα Ιμαλαΐων για να ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να υπόθηκε σε αυτές τις συζητήσεις. Ως προς το θέμα των κομμάτων, είναι απόλυτα δικαιολογημένο το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και νομίζω αν σε κάτι θα μπορέσει αυτή η Επιτροπή να συμβάλλει στην προαγωγή του δημοσίου διαλόγου, είναι στο να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες σκέψεις τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σχετικά με τη δανειοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Ως προς τα υπάρχοντα όμως δάνεια, από ό,τι φαίνεται, και προέκυψε αυτό και από την κατάθεση του οικονομικού υπευθύνου του ΣΥΡΙΖΑ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, σε μικρότερο βαθμό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δανείστηκε σχεδόν την ίδια εποχή, και θα σας πω γιατί λέω σχεδόν, από τις ίδιες τράπεζες, με τους ίδιους όρους, με τις ίδιες εγγυήσεις, μακροχρόνιες εγγυήσεις που ξεπερνούσαν έναν εκλογικό κύκλο. Και λέω σχεδόν, γιατί μετά την εκλογή της κυβέρνησης Σαμαρά το 2012, η Νέα Δημοκρατία δεν έλαβε καινούρια δάνεια. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, λίγες εβδομάδες πριν κερδίσει τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, δανειοδοτήθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δίνοντας εγγύηση πολλαπλά έτη κρατικής επιχορήγησης, ενώ ο νόμος που είχε ήδη ψηφιστεί από την αρμόδια επιτροπή και τις επόμενες μέρες θα ψηφιζόταν από την Ολομέλεια, απαγόρευε κάτι τέτοιο. Πήρε δάνειο με επιτόκιο σχεδόν το μισό από ό,τι είχε προτείνει η αρμόδια επιτροπή. Ως προς το θέμα του κτηρίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο συνάδελφός μου, ο κ. Γεωργαντάς, έθεσε σήμερα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πιθανότατα, και πρέπει να διερευνηθεί αυτό, να χρωστάει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ 250 εκατομμύρια δραχμές με τόκους από το 1998, με εγγύηση ουσιαστικά την ακίνητη περιουσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει προκύψει. Με συγχωρείτε, δεν θα είχε συμπεριληφθεί στο κατάλογο που μας έχει έρθει? Λέγεται ο κατάλογος, δηλαδή είναι ελλιπής, ειδικά ως προς το σύλλαγα. Τι είναι το? Κύριε Πρόεδρε, μήπως είναι τραβηγμένο το συμπέρασμα αυτό? Κύριε Πρόεδρε, έχω το συμπέρασμα ότι όταν αγχώνεται οι βουλευτές της πλειοψηφίας, μάλλον κάτι καλό λέω. Αυτό είναι το συμπέρασμά μου. Και δεύτερον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος ύπαρξης της Εξεταστικής Επιτροπής είναι για να κρίνει το υλικό το οποίο βρίσκεται μπροστά μας.
Άμα ήταν να μην κρίνουμε το υλικό που έρχεται υπόψη της Επιτροπής, δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης αυτής της Επιτροπής. Ο κύριος Γεωργαντάς είπε συγκεκριμένα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστούσε 410 εκατομμύρια δραχμές, πλήρωσε 175 και δεν υπάρχει πράξη αρμόδιου οργάνου της Ιωνικής Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει του οποίου χαρίζεται το υπόλοιπο ποσό. Αν υπάρχει, ζητήσαμε να προσκομιστεί. Αν δεν έχει προσκομιστεί, τίθεται ένα θέμα κατά πόσο αυτό το χρέος υπάρχει. Πάντως, επίσης, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υποβάλει από το 2001 τα έντυπα φορολογίας ακίνητης περιουσίας και κατά συνέπεια από το 2001 προκύπτει, μακάρι να διαψευστώ, ότι αποφεύγεται να πληρώσετε το ΕΜΦΙΑ, το ΕΤΑΚ και όλα τα άλλα βάρη που πληρώνουν και τα φυσικά πρόσωπα. Πάλι δεν είστε ακριβείς, με συγχωρείτε, πάλι δεν είστε ακριβείς. Μα κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μηδενίζω τον χρόνο, αλλά όλοι έχουμε μια υποχρέωση να είμαστε ακριβείς. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα με διακόπτετε. Πήγατε να δείτε ένα πακέτο, υπάρχει ολόκληρο μέσα. Τα είδατε αυτά? Με ημερομηνία όλα κατάθεση Νοέμβριο του 2020. Πότε έγινε λοιπόν η κατακτοποίηση? Μπορούσε χωρίς να έχει γίνει τακτοποίηση να πληρωθεί, τι λέτε? 15 εντάξει. Χρόνια θέλετε να μου πείτε το κτίριο δεν το χρησιμοποιείτε. Συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά φαντάζομαι θα υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά. Κύριε Πρόεδρε, δεν χρησιμοποιούσατε το κτίριο. Εγώ θα θέσω και δύο τελευταία θέματα. Έχει αναφερθεί πολλές φορές η έκθεση Γκρέκο. Και πράγματι η έκθεση Γκρέκο έχει ενδιαφέροντα θέματα που θέτει για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και ένα θέμα που θέτει εμφατικά είναι ότι πρέπει να ελέγχεται. Να μην εμφανίζονται δωρεές προς κόμματα με άλλο τρόπο. Και θέσαμε και ακόμα εκκρεμεί το γεγονός ότι ο δωρητής των 100.000 ευρώ στην εφημερίδα Αυγή Θυγατρικής του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει άγνωστος. Και μπορεί κάποια κόμματα στο παρελθόν να κάνανε κάποια λάθη. Εδώ είναι συνεχιζόμενο το λάθος. Συνεχιζόμενα δεν μας λέτε το όνομα του φυσικού προσώπου που έβαλε 100.000 ευρώ στη θυγατρική του κόμματός σας. Πάμε τώρα, για να κλείσω και να είμαι εντός χρόνου, για το πόρισμα του κυρίου Δραγάτση, ο οποίος είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα που τέθησαν μπροστά του. Αυτή η υπόθεση δεν τέθηκε στο αρχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάσει κάποιου νόμου. Τέθηκε στο αρχείο διότι ο αρμόδιος εισαγγελέας έκρινε, αφού έλαβε υπόψη ένορκες καταθέσεις των αρμόδιων ελεγκτών της Τραπέζης της Ελλάδος, ότι τα δάνεια που δόθησαν προς τα κόμματα είχαν δοθεί σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και επίσης συμπληρωματικά έκρινε ο κύριος εισαγγελέας ότι οι κανόνες των τραπεζών ήταν σύμφωνοι με τις κανονιστικές πράξεις του διοικητού και των άλλων αρμοδίων οργάνων της Τραπέζης της Ελλάδος. Σε απλά ελληνικά, ο κύριος Δραγάτσης έκρινε και είναι η αρμοδιότητά του ως εισαγγελέας να κρίνει ότι τα δάνεια δόθησαν πρώτον νόμιμα ως προς τους κανονισμούς των τραπεζών και δεύτερον νόμιμα ως προς τους κανονισμούς της Τραπέζης της Ελλάδος. Και νομίζω δεν χρειάζεται να είσαι δικηγόρος, και εγώ δεν είμαι δικηγόρος, είμαι οικονομολόγος. Μπορεί ένας απλός λογικός άνθρωπος να καταλάβει ότι ένα δάνειο που δόθηκε νόμιμα είναι νόμιμο. Είναι ταυτόσιμες έννοιες. Βέβαια, δεν μ' αρέσει να κρίνω αναφορές λειτουργών της δικαιοσύνης. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά του κυρίου Καλούδη. Και ο Καλούδης λέει στην αναφορά του ότι όλα τα ελληνικά κόμματα δανείστηκαν με ακριβώς τους ίδιους όρους. Και για τα τρία μεγάλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, οι τράπεζες αναγκαστήκαν να λάβουν προβλέψεις κατά σύμπτωση και για το ΠΑΣΟΚ και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ 25% της αξίας του δανείου. Ακριβώς την ίδια πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κρίνει όμως ο εισαγγελικός λειτουργός ότι διότι το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα των εκλογών του 12 ήταν θετικό για το ένα κόμμα και όχι θετικό για το άλλο, κρίνει ότι πιθανότατα δεν συντρέχει αυξημένος κίνδυνος για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε βέβαια αν γίνουν εκλογές το 17 πώς μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά και να κρίνουμε εκ των υστέρων αυτή την αναφορά. Και για τα άλλα κόμματα, ότι συντρέχει. Αν ο κύριος Καλούδης όμως επισύναπτε μία οικονομετρική μελέτη, επέλεγε να αξιοποιήσει τη στατιστική αντί την προσωπική του γνώμη,
θα έβλεπε ότι η μακροχρόνια ιστορία χρηματορροής ενός δανειζόμενου αποτελεί στατιστικά ασφαλέστερο μέτρο πρόβλεψης του μελλοντικού κινδύνου. Νομίζω αυτό το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, όταν ζήτησε ένα δάνειο λόγω της 20ετής ιστορίας. Δεν το ζήτησε επειδή πήρε καλό αποτέλεσμα σήμερα, αλλά μάλλον και ο κύριος Τσίπρας διαφωνεί με τη λογική του κυρίου Καλούδη. Αλλά το σημαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να καταρριφθεί ο μύθος ότι μία τροπολογία έθεσε την απόφαση στο αρχείο. Δεν την έθεσε στο αρχείο. Ο κύριος Δραγάτσης επέμεινε και ζήτησε συμπληρωματικές καταθέσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος για να κρίνει την νομιμότητα. Και ο κύριος εισαγγελέας έκρινε την νομιμότητα και τέθηκε στο αρχείο όχι λόγω νόμου, αλλά λόγω ουσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Μια παρατήρηση, ερμηνευτική δήλωση. Βεβαίως θα απαντήσει, κύριε Μεταράκη. Ερμηνευτική το δηλώσω του κυρίου Μεταράκη. Έχουμε δύο αποφάσεις του βοηθού εισαγγελέα οικονομικών, κυρίου Δραγάτση. Η πρώτη που λέει ότι οι πράξεις παραπάνω που ανέφερε έχουν παρακολουθημό χαρακτήρα λόγω κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 της τροπολογίας, δηλαδή ξεκάθαρη υλοποίηση και εφαρμογή του άρθρου 78, στη δεύτερη και μετά την επομονή. Λέει το εξής, κύριε Βορύδη. Δεν πληρούνται αντικειμενική υπόσταση απιστίας υπό την έννοια του άρθρου 390 καθώς και της οικής αυτοργίας διότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 νόμου 41-46 του 13 σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που κάναμε στην αρχή λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό που λέει το άρθρο 78 πρώτο και δεύτερο ότι πρώτον υφίσταται αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων από τις τράπεζες και δεύτερον ότι τηρήθηκαν. Αυτό όμως είναι το περιεχόμενο του άρθρου 78, κύριε Βορύδη. Συγγνώμη, κύριε Λάπα. Αυτό που θα κάνουμε τώρα. Ακούστε, κύριε Βουταράκη. Θεωρείτε ότι έτσι. Διακόπτεται, θα σας δώσω το λόγο. Αν διαφοροποιούσατε την ρητορική σας. Καταλαβαίνει, κύριε Βορύδη, είναι πονηρός και έξυπνος και καταλαβαίνει ποια είναι η διαφορά. Εάν λέγατε ότι αυτή η αιτιολογία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 78, δεν θα έπαιρνα το λόγο. Αλλά λέτε ότι δεν υπήρχε πλέον η τροπολογία του άρθρου 78. Αντιγραφή είναι από τα τέτοια, μην στεγοριέστε. Εδώ τι κάνει ο εισαγγελέας. Λέει ότι σύμφωνα με τα Α και Β παραγράφος του άρθρου 78, σύμφωνα με ένα-δύο, σύμφωνα με αυτό προτείνει να πάει στο αρχείο η υπόθεση. Όχι άσχετα από την τροπολογία του 78, κύριε Βορύδη. Αυτή είναι η διευκρίνηση που θέλω να κάνω. Όχι, όχι, συνεννοεί, κύριε Βορύδη. Το καταλαβαίνω εγώ. Κύριε Λάπα. Άρα λοιπόν να λέμε ότι η Α και Β προϋποθέσεις που έθετε το άρθρο 78, ωραία, σύμφωνα με αυτό το καταλαβαίνω να λέτε. Πάντως. Αλλά να λέτε ότι άσχετα με την τροπολογία του 78, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτό. Να μιλήσετε, κύριε Βιταράκη, εάν και εφόσον η υπαγωγή. Μα κύριε Βορύδη, θα πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Να παίρνετε το λόγο. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Εξαρτήτως το αν τώρα υπάγονταν τα κόμματα σε τέτοια ρύθμιση και λοιπά. Αυτό μην ακούσει η συζήτηση αυτή. Το ερώτημα που τέθηκε είναι, αν κατάλαβα καλά, κύριε Μηταράκη, αν κατάλαβα καλά, η διαφωνία είναι αν εξαιτίας της υπαγωγής στο άρθρο 78 ή όχι, τέθηκε στο αρχείο το πόρισμα Καλούδη. Κύριε Πρόεδρε, για να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό. Εκτιμά η Νέα Δημοκρατία ότι αν δεν ελάβανε χώρα η τροπολογία, θα είχαμε τη θέση στο αρχείο της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Υποκρύπτει το ερώτημα. Λοιπόν, να μας τοποθετηθεί ο κύριος Μηταράκης επ' αυτού του θέματος και να τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, για να αρχίσουμε να βρίσκουμε ένα κοινό έδαφος. Γιατί νομίζω ότι ο ελληνικός λαός περιμένει στα απλά να συμφωνήσουμε. Από το κείμενο που εσείς διαβάσατε προκύπτει ότι ο εισαγγελέας άσκησε κρίση. Και η κρίση του εισαγγελικού λειτουργού ήταν εφαρμόζοντας τον νόμο, και θα μπω σε αυτό το σημείο που θέλετε να μπω, δεν το αποφεύγω, ότι τα δάνεια δόθηκαν σύμφωνα με τις εσωτερικές κανονιστικές διαδικασίες των τραπεζών, οι οποίες είναι σύνομες, αυτό είναι το σημαντικό, και με το ευρύτερο πλαίσιο του Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και να μην υπήρχε αυτή η τροπολογία, αυτό το άρθρο, όταν κρίνει ο εισαγγελέας ότι ένα δάνειο δόθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες, οι οποίες οι διαδικασίες είναι σύμφωνα με τον νόμο, και δεν προκύπτει παραβίαση κανόνων, δεν προκύπτει μια ενέργεια ή πράξη κατά παρέκκληση της κανονιστικής διαδικασίας που να οδηγεί στον κίνδυνο ενός δανείου να δοθεί παράνομα. Πώς θα μπορούσε ένα δάνειο να είναι παράνομο όταν δόθηκε νόμιμα? Και αυτό είναι που κρίνει. Κύριε Μηταράκη, τώρα πραγματικά με συγχωρείτε τώρα, κυρία Κοζοπολή, μη σηκωθείτε όμως, μη φύγετε, γιατί θέλω να σας πω και εγώ τη γνώμη μου. Νομίζω ότι μπορώ να πω τη γνώμη μου.